Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε σήμερα συνάντηση του Δημάρχου Δέλτα, του κυρίου Γιάννη Ιωαννίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με κλιμάκιο της Σύμβασης Αρμοστίας του ΟΗΕ για το προσφυγικό στην Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας λίγο την αφορμή για την οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Είμαστε. Εγώ είχα χθες μια συνάντηση με τον επικεφαλή του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Λούκα Κούρση, ο οποίος συνοδεύτηκε και από τους συνεργάτες του στην Βόρεια Ελλάδα. Το αντικείμενο ήταν ότι είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχουμε τεράστιο θέμα με το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Είμαστε Δήμος που έχουμε την ανοιχτή δομή Αναγνωστοπούλου και φυσικά φιλοξενούμε πάρα πολλούς μετανάστες σε διαμερίσματα και σε ξενοδοχεία. Μάλιστα. Κυρίως ευπαθείς και ευάλωτους μετανάστες. Και πάρα πολλοί από αυτούς εδώ είναι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα Εστία, οι οποίοι αγγίζουν περίπου 600. Μάλιστα. 600 άνθρωποι δηλαδή που ζουν σε διαμερίσματα είναι από το πρόγραμμα Εστία, το οποίο πρόγραμμα είναι μέσα από το πλαίσιο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ. Άρα κάναμε μια επικοδομητική συνάντηση με τον επικεφαλή και τους συνεργάτες τους. Συζητήσαμε για αυτά τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουμε εμείς εντοπίσει στο ΚΑΠ, στη δομή του Αναγνωστοπούλου. Υπάρχει η έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα. Από την πλευρά τη δικιά μας σαν Δήμος, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχω μεταφέρει και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, πλέον του νεοσύστατου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη, ότι δεν μπορούν να εκπονηθούν πολιτικές, δεν μπορούν να χαραχθούν γραμμές, ότι όταν ένας κεντρικός δήμος, ο οποίος φιλοξενεί τόσους πολλούς πρόσφυγες, δεν έχει εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ad hoc και μέσα από την βιωματικά και μέσα από την εμπειρία μας. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσουν εξειδικευμένο προσωπικό μεταναστευτικής πολιτικής. Μάλιστα. Και προφανώς ας πούμε να βάλουμε τέλος μια οροφή στο θέμα της φιλοξενίας όλων αυτών των προσφύγων. Μάλιστα. Η αυτά συζήτηση κινήθηκε σε καλό κλίμα, θα βρεθεί λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι πιστεύετε? Σε καλό, ήταν η πρώτη συνάντηση που έκανα με τον επικεφαλή του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας και είπαμε θα κάνουμε μια δεύτερη συνάντηση που θα είναι στο επίπεδο τραπεζιού εργασίας, ώστε να βάλουμε κάτω ένα-ένα τα θέματα αυτά εδώ τα οποία ανοίχθηκαν στην πρώτη συνάντηση, για να δούμε επιμέρους λύσεις και τεχνικές για το πώς τα αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Το προσφυγικό είναι ένα υπαρκτό θέμα για τη χώρα, και το μεταναστευτικό. Δεν υπάρχουν, το καταλαβαίνετε, μέχρι και η κεντρική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική γραμμή, και αυτή εξαρτάται προφανώς από την όλη κατάσταση που υπάρχει. Ανατακτό χρονικά διαστήματα μπορεί να μπαίνει στο πίσω μέρος της επικαιρότητας, αλλά ουσιαστικά παραμένει θέμα πρώτης γραμμής για πάντα. Και εγώ πολλαπλώς είμαι ένας Δήμος που στα διοικητικά μας όρια φιλοξενούμε πάρα πολλούς πρόσφυγες, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ήδη έχω κάνει παρεμβάσεις ό,τι αφορά το θέμα νέων δρομολογίων, το θέμα της φύλαξης της περιοχής και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν εδώ πέρα στο Δήμο Δέλτα, έτσι ώστε και οι ίδιοι οι πρόσφυγες μετανάστες να νιώθουν πιο ασφαλείς, αλλά πολύ περισσότερο και οι κάτοικοι, οι δημότες του Δήμου Δέλτα, να έχουν κανονικότητα στη ζωή τους και να μην εμπλεκόμαστε σε ζητήματα τα οποία ας πούμε δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας. Ακριβώς, και μπράβο για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, γιατί δεν υπάρχουν ακραίες φωνές. Πηγαίνετε να λύσετε το πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν άλλου είδους πράγματα τα οποία, ξέρετε, πολλές φορές ξεφεύγουμε σε κάποια ζητήματα τέτοια, χρησιμοποιούμε εκφράσεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα και προσπαθεί για το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που είναι ένα πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο κομμάτι. Πολύ λεπτό, ευαίσθητο. Ακριβώς. Εμείς σαν Δήμος αυτό το τίμημα της φιλοξενίας και της κοινωνικής μας αλληλεγγύης το έχουμε καταβάλει πολλαπλώς όλα αυτά τα χρόνια. Για να καταλάβετε ότι είναι πάνω από 2.000 οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι οποίοι φιλοξενούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, είτε στη δομή Αναγνωστοπούλου, είτε αυτό που σας είπα, σε νοικιαζόμενα διαμερίσματα και σε ξενοδοχεία. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι, δημιουργεί προβλήματα στον οικισμό, που είναι όλοι αυτοί οι αδήλωτοι, οι παράτυποι, οι οποίοι έρχονται και βρίσκονται μέσα στον οικισμό και δημιουργούνται θέματα
προστασίας πλέον των κατοίκων και των δημοτών του Δήμου Δέλτα. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον για αυτές τις συναντήσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.